άντρας μετά από το κόπο της ημέρας βγαίνει έξω. Πηγαίνει σε κάποιο καφενείο, πηγαίνει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο και είναι μόνος του. Και επιστρέφει αργά. Είτε ασχολείται με το χαρτοπαίγνιο, είτε ασχολείται με το μεθύσι, είτε ασχολείται με διασκέδαση, όπως το λένε, το διασκέδαση μέσα σε εισαγωγικά, και έρχεται αργά τη νύχτα. Πώς θα τον αντιμετωπίσει η σύζυγός του ένα τέτοιο άνδρα και τι αρμονική συμβίωση μπορεί να έχουν? Κοιτάξτε, Διέγοντα, πάλι θα πούμε τα ίδια. Εάν ο άνδρας άρχισε να εκτρέπεται, δεν μπορούμε να επενέσουμε ποτέ την εκτροπή. Θα τον κάνει ανοχή και υπομονή η καλή σύζυγος, συμβουλεύοντάς τον και ανεχόμενος. Εάν αλλάξει η στάση, τότε θα επέλθει πάλι συμφωνία. Εάν επιμένει αυτός έτσι, ίδιος έκοψε ο ίδιος τον δεσμό της ενότητας. Πώς είναι δυνατόν να κάνει αυτά, αφού πρέπει, είπαμε πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι χριστιανοί. Άλλοι μόνο. Να ζουν χριστιανικών βίων. Δηλαδή να φυλάξουν τις εντολές του Θεού. Δηλαδή να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά. Αφού λοιπόν, αφού αυτός επιμένει με την ιδιοτέλεια της διαστροφής, να νομίζει γλέντιν αυτό, να απουσιάζει, να μην έρχεται, να μην νοιάζεται. Και τώρα πώς επιμένει λοιπόν να κρατήσει αρμονία του γάμου? Δεν μπορούμε να επενέσουμε αυτό. Να επιστρέψει πίσω ο πεπλανημένος. Εάν πρόκειται περί γάμου νόρμαλ και αληθινού. Εάν όμως δεν θέλει. Και τότε και είναι το πιο μικρό αυτό. Η διατριβή μου που έκανα για τον εγώ ήταν τούτη. Και βρήκα ότι το μένει ένα μέρος μεγαλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, εάν υπάρχει αυτό που συνιστώ, τότε υπάρχει απόλυτο γαλήνη και ενότητα μεταξύ των συζύγων. Είναι το πιο μικρό όμως αυτό. Το πιο μεγάλο είναι ένα άλλο. Λοιπόν, επειδή η συζυγία δεν είναι μόνο γέννηση της ζωής, αυτή είναι παράγοντες της ζωής. Θα γεννήσουν παιδιά. Λοιπόν, το παιδί το οποίο προέρχεται από αυτούς, εάν αυτή κρατούσε ενέργεια, αυτή την αγάπη, ένα Χριστό, την πραγματική αγάπη, και άρα βρίσκεται ενδυμούσα μαζί τους, επιδρά αυτή η αγάπη από τη σύλληψη, από την εγκυμοσύνη, από τον τοκετόν, από την ανατροφή, επιδρά στο χαρακτήρα του παιδιού και δημιουργεί χαρακτήρα στο παιδί, χωρίς κόπον άλλων και διδασκαλία. Και το παιδί, δηλαδή επικοινωνεί, το παιδί επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι μετάδοση, πώς να σας πω, οργανική. Είναι αρχιστία πνευματική. Εάν όμως αυτοί μεταξύ τους δεν έχουν αγάπη, δεν δημιουργείται χαρακτήρα στο παιδί. Και μόλις περάσει τα 12, τα 13, το αρπάζει ο κόσμος και φεύγει. Έχω και εδώ αποδείξεις. Είναι απλή φαντασία. Το θέμα του γάμου, Γέροντα, όπως το είπαμε, είναι από το Θεό κατασκευασμένα. Ενώνει τα δύο μισά και τα κάνει ένα. Όταν αυτά τα δύο μισά γίνουν ένα, λειτουργούν σαν ένα. Όταν διασπαστούν, είναι πλέον δύο μισά. Ξέρετε όμως, Γέροντα, να μην τολισμονούμε ότι ο σεισμός που έσυσε τον οικογενειακό θεσμό δεν είναι 4,5 ρίχτερ, είναι 15,5 ρίχτερ και προσθέτετε κι άλλα εσείς. Επήλθε πολύ μεγάλος σεισμός, δημιουργήθηκε κλονισμός στο θεσμό της οικογενείας, αντιμετωπίζεται οι σχέσεις ανδρός και γυναικός μεταξύ των συζύγων, πάντοτε ομιλούμε, τέτοιο είδους που η ψυχρότης μέρα με την ημέρα αυξάνει και οδηγείται σε κάποια στιγμή σε μίσος, μεταβάλλεται η αγάπη σε μίσος. Τότε τι συνιστάτε στο ζευγάρι αυτό να κάνουν, είτε από την πλευρά του ανδρός, είτε από την πλευρά της γυναικός? Επαναφορά, Γέροντα, εις την βάση. Επαναφορά εις την βάση. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον Θεό, Γέροντα, και τους φυσικούς κανόνες που θεμελίωσε, να τους μεταβάλλουμε, δηλαδή ανάλογα με τα συναισθήματα και τις αδυναμίες μας. Εκείνος που έπαθε, που βγήκε να πόξω, θα μπει μέσα πάλι. Εκείνος που αρρώστησε θα βρει την υγεία. Δεν μπορεί να αφήνουν εκεί, μέσα στην αρρώστια, να βρει την υγεία μαζί με την αρρώστια. Θα εγκαταλείψει την αρρώστια γενικά και όλα τα παράγωγά της θα υπαχθεί στον κόπο της φιλοπονίας να επανέλθει στην υγεία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ομιλούμε περί γάμου αληθινού. Όποιος θέλει να το βρει, αυτός ο τρόπος. Όποιος δεν θέλει, ακολουθήσει αυτό που θέλει. Εμείς ερμηνεύσαμε και με αποδείξεις της γραφής και παραδείγματα ότι αυτός είναι ο γάμος. Όντως,
όπως και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο γάμος είναι μέγα μυστήριο, και το μυστήριο σημαίνει ότι ενώνει δύο σώματα σε ένα, τις δύο καρδιές σε μία, αδιάσπαστα, και ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Και το φέρνει στο θέμα του Χριστού και της Εκκλησίας. Χωρίζεται πλέον η Εκκλησία και ο Χριστός. Υπάρχει μεταφορά μεταξύ τους. Υπάρχει αλλαγή ιδεών και συμβάτων. Όχι. Ναι. Και παραμένει αείποτε η ενότηση. Εάν πάθαμε εκτροχιασμό, θα επανέλθουμε γέροντα. Δεν θα κάνουμε συμβιβασμό στο παράλογο για να βρούμε μπάλωμα από το παράλογο στο λογικό. Επομένως πρέπει να σκεφτούν καλά όσοι θέλουν να βρουν αληθινή ευτυχία εντάφθα και την προάκταση στην αιωνιότητα, θα κάνουν αυτές τις θυσίες. Να μπουν μέσα στη γραμμή που ανήκει στην προσωπικότητά μας ή στις εντολές του Θεού, και έτσι η Θεία Χάρις που είναι μέσα τους, αυτή θα κάνει την αδιάσπαση του αιωνιότητα. Εάν δεν το κάνουν αυτό, δεν έχασαν. Είναι ακριβώς όπως ο άρρωστος άνθρωπος, ο οποίος εγκατέλειψε τους κανόνας της υγείας και καταφύγει λοιπόν και τη φθορά και του θάνατο. Δεν υπάρχει ίχτος εκεί. Θα επιστρέψει ο ασθενής μεταταπεινωμένος να πετάξει όλες τις μορφές της ανθυγιεινότητος, να υποστεί τον κανόνα της φιλοπονίας των εξηγιάνσεων και να παρέλθει στην υγεία του. Μάλιστα. Εδώ προηγουμένως, Γέροντα, κάνατε λόγο και είπατε ότι ο γάμος ταιριάζει ή ομοιάζει με την ενότητα που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Ακριβώς. Ο νυμφίος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η νύμφη είναι η Εκκλησία. Και όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Νύμφη, την Εκκλησία, και έχησε το αίμα του, γιατί της κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και κεφαλή της γυναικός, γυναικός είναι ο άνδρας. Σύζυγος, επομένως, ο άνδρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάζεται. Όμως, για να μην ο άνδρας γίνει τυραννικός και βασανιστικός, ακριβώς τοποθετεί τη σχέση ανδρός και γυναικός στο σημείο αυτό, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα.